Focus Live μέρος δεύτερο. Να θυμίσουμε ότι εδώ κοντά μας είναι δύο άνθρωποι που ασχολούνται και με τη γεωπολιτική και με τα διεθνή θέματα, τις διεθνείς σχέσεις που λέμε. Να θυμίσω και πάλι, δίπλα μου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, και στην άλλη θέση είναι ο κύριος Ηλίας Στασόπουλος, διεθνολόγος και διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, θέλετε λίγο να δούμε. Ακούσαμε μερικές προτάσεις τις οποίες, για αλλαγές στην Ευρώπη, τις οποίες δεν σχολίασε η Μέρκελ εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, άφησαν να περάσουν έτσι. Και βλέπουμε το Γιούγκερ να λέει διάφορα πράγματα, δηλαδή να υπάρξει ένας υπουργός οικονομικών της Ευρωζώνης, το Μακρόν να λέει κοινοβούλιο των χωρών του Eurogroup, το Γιούγκερ να λέει να εκλέγεται ένα πρόσωπο που θα είναι επικεφαλής και της Κομισιόν και, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να εκλέγεται από τους λαούς. Και τέλος πάντων λένε διάφορα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω τελικά εάν ικανοποιούν τα αιτήματα της κοινής γνώμης, που όπως γνωρίζετε ζητάει αλλαγές και που λένε θεωρητικά ότι θέλουν και η Κομισιόν και κάποιοι παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά όλοι είναι βολεμένοι σε ένα σύστημα που έχει εξελιχθεί και αυτό σε υπεργραφειοκρατικό και πολύ και ιδιαίτερα κοστοβόρο, θα έλεγα. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα διαρκές μετέωρο βήμα. Οι αρχικές προσδοκίες για μια πορεία πολιτικής ενοποίησης διαψεύστηκαν. Ωστόσο, έφτασαν σε επαρκές σημείο ώστε να καταπνίξουν την αυτονομία των εθνών κρατών. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια μεσοβέζικη κατάσταση, η οποία εάν διαρκέσει, είναι περίπου βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε κάποια μορφή κατάρρευση. Δηλαδή δεν προχωράει παραπάνω, να το πούμε απλά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε σήμερα, η άνοδος, δηλαδή η μεγάλη άνοδος κομμάτων που αρνούνται την Ευρώπη. Και που είναι και ακροδεξιά κόμματα, γιατί αυτό δεν συνέβη. Συνέβη στην Ολλανδία, συνέβη στη Γαλλία, συνέβη στην Αυστρία και τώρα τη βλέπουμε με μια Γερμανία η οποία είχε το στίγμα δύο παγκοσμίων πολέμων και τον ναζισμό, να εμφανίζεται κόμμα κοινοβουλευτικό και μάλιστα τρίτο σε δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο της Γερμανίας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί αυτή τη στιγμή από τους Ευρωπαίους, γιατί αρχίζει και ο κόσμος και αισθάνεται μακριά από την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, Ευρώπη της αλληλεγγύης, Ευρώπη των κοινών προσπαθειών, ότι είμαστε όλοι σαν να ζούμε σε ένα χώρο ενιαίο, ενιαίες αγορές, ενιαία διακινήσεις, πράγματα κακό. Αλλά όλα αυτά όμως στο τέλος μην γίνει η Ευρώπη των ισχυρών της Ευρώπης ή η Ευρώπη των τραπεζών, γιατί τελικά αυτά και δεν λένε τίποτα στο λαό. Στους λαούς μάλλον. Πρέπει να αποκτήσει και μια γεωπολιτική ταυτότητα, μια γεωπολιτική συνοχή. Αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτη. Θα έλεγα ότι είναι ένα είδος φαντάσματος. Ναι, μεν συνεχίζει να επιβιώνει, αλλά όταν θα προκύψουν οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ το είπα πρωτήτερα, έκανα έναν υπαιγνιγμό για την κυρία Μπογκερίνη, γιατί ήμουνα στον Ιούνιο-Ιούλιο 10 μέρες στον Γκραν Μοντάνα και η κυρία Μπογκερίνη εμφανίστηκε και ενώ υπήρχε το θέμα της συζήτησης, η ατζέντα ήταν οι εγγυήσεις, η ασφάλεια και η αποχώρηση στρατευμάτων. Και για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανιζόταν η εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει άποψη. Δεν έχει καμία άποψη. Δηλαδή, για στάσου ρε παιδί μου, τι είσαι διαιτητής, τον έχουμε στον ΟΗΕ να κάνει το διαιτητή, εσύ πρέπει να έχεις ένα ρόλο. Έχεις αρχές, έχεις μέσα σου ένα σωρό πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι πρεσβεύεις για την Ευρώπη και θα δεχθείς τουρκικά στρατεύματα μέσα στο νησί, αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ πάντως φορούσα ωραία τα γέρ. Νομίζω. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή δεν το λέω ρατσιστικά αυτό. Το λέω με την έννοια ότι εντάξει ρε παιδί μου, όταν λαμβάνεις ένα ρόλο πρέπει να έχεις και μια δυνατότητα να τον διαχειριστείς το ρόλο σου. Βεβαίως η Ευρώπη είναι απούσα από πλευράς εξωτερικής πολιτικής, όπως ξέρετε, γενικώς. Γενικότερα. Και όχι ειδικώς, οι χώρες παίζουν ρόλο. Μα τι στο Λιβικό, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι παίξανε. Δεν έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και αν προκύψει πράγματι κάποια πολύ μεγάλη κρίση, δηλαδή κάποια ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρωσία, ήθελα να ξέρω να δω πώς θα αντιδράσει όλο αυτό το πλέγμα των ευρωπαϊκών θεσμών και εν πάση περιπτώσει και... Βεβαίως δεν θέλω να φύγω από το θέμα μας, γιατί
είδαν πώς κινήθηκε στην Ουκρανία, που προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση και στο τέλος η Ρωσία το εκμεταλλεύτηκε όπως ήθελε και μετά έκανε, δεν κατάλαβε, μέτρα λέει, ναι. Πώς το λένε, εμπορικά και το ένα και το άλλο, τίποτα. Αφού εξαρτώνται από τη Ρωσία, από πλευράς φυσικών πόρων, από πλευράς υδρογονανθράκων. Ειδικά η Γερμανία, παρεμπιπτόντως, η οποία... Ένας από τους λόγους που δεν μπορεί η Γερμανία να διεκδικήσει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης μέσα στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ είναι η διορύθμιση γεωπολιτική της ταυτότητα. Από τη μία έχει υπέρμετρη ισχύ στον χώρο της οικονομίας, από την άλλη όμως σε άλλους τομείς όπως είναι η στρατιωτική ισχύ ή η φυσική πόρη είναι πάρα πολύ αδύναμη. Πάντως η Γερμανία τώρα έχει ένα σχέδιο να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις από ό,τι ναι, μαθαίνουμε τέλος πάντων. Έχει κάποιες φιλοδοξίες. Βέβαια η μόνη σοβαρή εξοπλιστική προσπάθεια που γίνεται στη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κακώς κατ' εμέ, γιατί πυροδοτεί ακόμη περισσότερες αρνητικές εξελίξεις, είναι αυτή της Πολωνίας, η οποία θέλει πραγματικά να γίνει αστακός, γιατί ακριβώς έχει επενδύσει σε μια πολιτική ενάντια στη Ρωσία. Θα δούμε. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όπως είπα και πριν, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά μεταβατική περίοδο και εν πάση περιπτώσει δούμε, αν η Ευρώπη θα δεν δούμε οριμάσει, πολλά σε αυτή, σε αυτή την περίοδο που ζούμε και τα παρακολουθούμε. Κύριε Τασόπουλε, εσείς πώς βλέπετε αυτές τις προτάσεις για να γυρίσω στο θέμα μας Ευρώπη που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δηλαδή ο κύριος Γιούγκερ από τη μια και από την άλλη ο κύριος Μακρόν, και αν θεωρείτε ότι αυτές οι αλλαγές που προτείνουν μπορούν να λύσουν το σημερινό πρόβλημα μιας Ευρώπης που είναι μακριά από τους λαούς της. Κοιτάξτε, μετά τις γερμανικές εκλογές, ο εταίρος που πρέπει να κοιτάξει η κυρία Μέρκελ δεν είναι μόνο στο ιστορικό της, αλλά είναι και ο Εμμάνουελ Μακρόν και το ποτάμι αλλαγών που θέλει να φέρει. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως παράλληλα με τη στροφή προς την αγορά που θέλει να κάνει η κυρία Μέρκελ, υπάρχουν οι προτάσεις που ακούστηκαν π.χ. για το dumping, το κοινωνικό, το εργασιακό, δηλαδή τον αθέμητο ανταγωνισμό που οδηγεί στη μείωση των μισθών. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς θα υπάρξει αυτή η χημεία μεταξύ τους και θα δείξει σε μεγάλο βαθμό πού θα οδεύσει η Ευρώπη. Γιατί ας μην ξεχνάμε και την πρόταση επίσης Μακρόν που μίλησε για μια Ευρώπη διαφορετική και ίσως και πολλών ταχυτήτων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα μας σε ποια ταχύτητα θα βρίσκεται. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα για τη Γερμανία ίσως είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο που η προεκλογική εκστρατεία διακρίθηκε για την ατονία της. Ήταν χωρίς κραυγές, χωρίς μεγάλες διαιρετικές τομές. Ίσως γιατί είναι η μόνη χώρα που έχει τόσα πολλά χρήματα που δεν γνωρίζει πού θα τα διοχετεύσει. Πάντως η τρομοκρατία και από την άλλη μεριά η ασφάλεια έπαιξαν σημαντικό ρόλο για το κόμμα αυτό που αναδείχθηκε τρίτο. Πολύ σωστά. Και από την άλλη μεριά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει και ένα πρόβλημα με το 1 εκατομμύριο πρόσφυγες που δέχτηκε. Και αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ήδη υπάρχουν οι φωνές για τους Ναζί που υπάρχουν στην Γερμανική Βουλή και εκπροσωπούνται πλέον, αν δούμε και την ανακοίνωση των Πρασίνων. Από εκεί και πέρα όμως, αν δούμε λίγο την μεγάλη εικόνα, θα πρέπει να συζητήσουμε για το πού θα πάνε αυτά τα τεράστια πλεονάσματα της Γερμανίας. Θα πάνε προς την ελάφρυνση του χρέους, όπως λένε περισσότερο η αριστερά, θα πάνε στην περικοπή των φόρων, όπως λένε περισσότερο οι κεντρώοι, ή θα πάνε σε ένα μεγάλο επενδυτικό σχήμα, όπως λένε περισσότερο οι δεξιοί. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση και θα δούμε πού θα στραφεί η ίδια η Μέρκελ με την επιλογή της ως κυβερνητικού εταίρου. Μάλιστα. Έχουμε, κύριε Γρίβα, ένα φαινόμενο περίεργο. Δηλαδή, εμφανίζονται ότι πήγανε από ό,τι διάβασα στα τηλεγραφήματα, 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που δεν πήγαν να ψηφίσουν και αυτοί θεωρούν ότι ψήφισαν το ακροδεξιό κόμμα. Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό ξαφνικά? Ενεργοποίηση λόγω φοβίας, φόβων, τρομοκρατίας κλπ. Ναι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατάματα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, λέμε ότι υπάρχει ξενοφοβία, υπάρχει ρατσισμός, υπάρχει ισλαμοφοβία.
Αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτά είναι εξόρκια. Πράγματι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα μαζικής μετανάστευσης, το οποίο αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Δηλαδή, πράγματι, πόσους ανθρώπους από άλλες χώρες μπορεί να δεχθεί η Ευρώπη εν συνόλο? Αν σκεφτούμε τη δυναμική που έχει το σημερινό μεταναστευτικό κύμα, βλέπουμε ότι έχει μια ημερομηνία. Από την άλλη μεριά λένε ότι η Ευρώπη γερνάει και ότι η Ευρώπη δεν μειώνεται. Ναι. Μειώνονται οι πληθυσμοί των χωρών της Ευρώπης γιατί δεν γεννάνε παιδιά όπως στο παρελθόν, ή ένα ή κανένα, ή δύο το πολύ, και κάτι που δυστυχώς μπορεί να βρεθούν μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί διάφοροι σοβαροί αναλυτές, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη, εκτιμάνε ότι το προσφυγικό δεν το έχουμε δει ακόμη. Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχουμε δει τις ροές από την Αφρική και την Ευρασία, την Ασία γενικότερα, γιατί γίνονται τεράστιες μετακινήσεις σε αυτές τις περιοχές που ακόμη δεν τις έχουμε δει στην Ευρώπη. Είπατε τη μαγική λέξη, βρισκόμαστε σε ένα φαινόμενο μαζικής μετακίνησης πληθυσμών που εμείς βλέπουμε την αρχή του ακόμη. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι μια χώρα σαν τον Μπαγκλαντές, που έχει έκταση περίπου όσο η Ελλάδα, έχει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 170 εκατομμύρια κατοίκους. Ή χώρες της υποσαχάριες, εκεί η Νιγηρία, ας πούμε. Έχουμε μια αύξηση αλματώδη. Το 2050 θα έχει πάνω από 500 εκατομμύρια κατοίκους. Ναι, θα είναι μεγαλύτερη από τη Ρωσία. Ακριβώς. Και το πιο ανησυχητικό είναι πως η Γερμανία, που είχε το πιο προηγμένο σύστημα διαχείρισης του μεταναστευτικού στο εσωτερικό της, αντιμετώπισε και εκείνη προβλήματα. Ένα εκατομμύριο πήγαν μέσα σε μερικούς μήνες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος βλέπει με ανησυχία το τι μπορεί να προκαλέσει όλη αυτή η κίνηση, ούτε φοβικός είναι, ούτε ακροδεξιός, ούτε πρωτιστοδραστής. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική, σοβαρή πανευρωπαϊκή στρατηγική πάνω στο μεταναστευτικό. Εάν δεν υπάρχει. Ποια μπορεί να είναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να όταν έχεις φτιάξει εσωτερικά σύνορα που είναι υποτίθεται χωρών του Σέγγεν και από την άλλη μεριά έχεις θαλάσσια σύνορα με την Ασία και με την Αφρική, η Ισπανία, η Ιταλία και εν μέρει η Ελλάδα, και η Ελλάδα έχει με την Ασία μέσω της Τουρκίας. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν κόσμο που σου έρχεται με μια βάρκα και που σου λέει θα με πνίξεις ή θα με αφήσεις? Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σχετική σοβαρή συζήτηση και όχι με κραυγές. Επίσης, το ότι καταστράφηκε ο δακτύλιος ασφάλειας, ο δακτύλιος σταθερότητας γύρω από την Ευρώπη, με τη Λιβύη, ας πούμε, με την καταστροφή της Λιβύης ή με την καταστροφή της Συρίας, ενέργειες για τις οποίες πρωτίστως ευρωπαϊκές χώρες είναι ένοχες, δεν θα πρέπει να ξαναγίνουν. Θα πρέπει να ξαναχτιστεί αυτός ο δακτύλιος ασφάλειας. Αλλά έβλεπα ένα χάρτη θα σήμερα. Θα πρέπει όμως να συνδυαστεί και με την φιλελευθερωποίηση των καθεστώτων. Δηλαδή, δεν είναι η λύση, όπως είδαμε, ένας Καντάφη ή ένας Άσαντ, οι οποίοι ως δικτάτορες κρατούν την Ευρώπη φρούριο, αλλά ταυτόχρονα έχουν μια πολύ αυταρχική δικτατορία στο εσωτερικό τους. Γιατί αυτό αντανακλά στην ανάπτυξη άλλων φαινομένων. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Γιατί εντάξει, η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα, όπως ξέρετε, το οποίο ήταν και στην αρχαία Ελλάδα είχε κλειδονισμούς. Δεν ήταν σταθερό, είχαμε αναρχίες. Είχαμε στη συνέχεια τα καθεστώτα τα αυταρχικά, τους τυράννους και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να, δηλαδή, όταν άκουσα τον Μπους και λέει θα πάμε στο Σαντάμ Χουσέιν να εγκαθιδρύσουμε δημοκρατία, είναι ό,τι πιο αφελές έχω ακούσει στην πολιτική σκηνή. Ό,τι πιο αφελές, γιατί για να έχεις ένα δημοκρατικό καθεστώς πρέπει να έχεις μια οριμότητα. Πρέπει ο λαός να έχει μια εκπαίδευση δημοκρατική. Δεν εγκαθίσταται η δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει ο λαός ο ίδιος να την περιφρουρεί. Η δημοκρατία δεν είναι μια υπόθεση στρατού και τάγκς και ενόπλων δυνάμεων. Ξένων χωρών στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά? Δηλαδή, εντάξει, κακός ο Σαντάμ, σκότωνε κτλ. Αλλά αυτοί χάσανε 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Και οι Αμερικανοί 60.000. Και μερικά 3 κόστος όλη αυτή η εχείρηση. Και τι είχαμε τελικά? Γεννήθηκε που λένε το. Το Ισλαμικό κράτος. Γεννήθηκε το Ισλαμικό κράτος, δηλαδή γέννησαν, όπως βλέπουμε στις ταινίες, τον άνθρωπο, το βιονικό που στρέφεται εναντίον μας. Υπάρχει πάντως και μία μέση λύση από την αφελή, όπως τη χαρακτηρίσατε, πολιτική Μπους και
την αδιαφορία που έδειξε ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση στον περίγυρό της και είχαμε κάποια δυσμενή αποτελέσματα. Αυτό που πρέπει να βρούμε είναι μια ισόρροπη ανάπτυξη. Δηλαδή, ίσως η λύση να βρίσκεται στην ενίσχυση των ανθρώπων και των προσπαθειών φιλελευθερωποίησης, όχι δημοκρατίας, αλλά σε κάθε περίπτωση μιας διαφορετικής κατάστασης από ό,τι επικρατούσε πριν και από ό,τι φαίνεται και στην Τουρκία να επικρατεί τώρα. Δηλαδή, αυτές είναι οι προκλήσεις που θα πρέπει να ανταποκριθεί η Γερμανία, η Γαλλία και οι ευρωπαϊκές χώρες. Ασχέτως από τα εσωτερικά τους ζητήματα, θα πρέπει να θέσουν τον εξωτερικό τους περίγυρο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, σε πρώτο πλάνο. Να δουν δηλαδή ποιες δυνάμεις θα πρέπει να ενισχύσουν και ποιες να αποκλείσουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές αποκλείουμε σχεδόν όλο το πολιτικό πλαίσιο και όλο το πολιτικό, τους πολιτικούς σχηματισμούς στην Μέση Ανατολή. Το ίδιο συνέβη και με τη Λιβύη. Όπως ξέρετε, όταν τα βρήκε ο Καντάφη με τη Δύση και έδωσε και τις αποζημιώσεις και τα λοιπά και τιμώρησε αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το περίφημο πτώση του 747 του Boeing, τελικά τον ρίξανε. Και τώρα τι είναι, χάος. Χάος και προσφυγικό. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι ανοίξαν τον ασκό του αιώλου και τώρα δεν μπορεί να κλείσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης είναι ότι η Ευρώπη θέλει να συζητά με τον καθρέφτη της, δηλαδή με πολιτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή που αποδέχονται τις ίδιες αρχές που υπάρχουν στην Ευρώπη, το οποίο όμως είναι μάλλον αδύνατο, διότι αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν πραγματική επιρροή στο έδαφος. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να μην συζητά με εκπροσώπους του πολιτικού Ισλάμ. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι τζιχαντιστές, δεν είναι μόνο το ακραίο Ισλάμ. Υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι. Πού, σε ποια χώρα, για ποια χώρα μιλάτε? Από την Αίγυπτο, από τον Λίβανο. Εννοείται μέσα στις χώρες τις συγκεκριμένες. Δεν νομίζω ότι εννοείται με τον ISIS, φυσικά. Γιατί αυτοί δεν μιλάνε, αυτοί είναι σκοτώνουν. Ο ISIS δεν είναι πολύ, είναι τζιχαντιστές φυσικά, λοιπόν, και σκοτών. Δεν είναι, μπορεί να υπάρχει καμία συζήτηση. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει ο διάλογος να είναι και με άλλους εκπροσώπους. Θα οριμάσουμε κι εμείς ως Ευρωπαίοι και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γρίβα για την παρουσία του εδώ. Τον κύριο Τασόπουλο, ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σειράς που κράτησε 3 χρόνια και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ανεχθήκατε και μας παρακολουθήσατε. Είχαμε πολλές φορές απόψεις λίγο διαφορετικές από πολλούς άλλους. Άτρεσμα προσπαθούσαμε να δώσουμε μερικά θέματα σαν αφορμή για προβληματισμό για πολλούς από εμάς. Μου ανακοινώθηκε ότι αυτή η ώρα θα δοθεί για εμπορική εκμετάλλευση από την άλλη Κυριακή και γι' αυτό το λόγο η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί. Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ θα είμαι πάντα παρόν μέσω του διαδικτύου. Το orgi.gr είναι ένα site στο οποίο αρθρογραφώ και έχει και βίντεο που έχει σχόλια και συζητήσεις και εκεί. Και βεβαίως με το orgi.gr θα είμαι παρόν στα λεγόμενα μηντιακά συστήματα. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια καλή εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.